Το κάστρο είναι ο παλαιότερος οικισμός της Θάσου και βρίσκεται βορειοανατολικά των λιμεναρίων σε απόσταση περίπου 12 χιλιόμετρων. Βρίσκεται σε υψόμετρο 500 μέτρων και δεν διακρίνεται από τα παιδινά. Το όνομά του το πήρε από τα ερείπια του κάστρου που υπάρχει το τείχος του οποίου κατασκευάστηκε το 1403. Από το 1905 άρχισε να ερημώνεται όταν οι κάτοικοι μεταφέρθηκαν στα παράκτια χωριά. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, τα σπίτια που επισκευάζονται από τους ιδιοκτήτες τους χρησιμοποιούνται ξανά. Στο χωριό υπάρχει η εκκλησία του Αγίου Αθανασίου, η οποία χτίστηκε το 1804 σε 40 μέρες με σχετική άδεια του Σουλτάνου. Για την κατασκευή της βοήθησε όλο το χωριό και χρησιμοποιήθηκαν πέτρες από το τείχος του κάστρου. Αυτό λέει η παράδοση. Η εκκλησία επίσης λειτουργεί το τελευταίο Σάββατο κάθε μήνα και γιορτάζει στις 18 Ιανουαρίου, όπου γίνεται το ανάλογο πανηγύρι. Αξίζει να σημειωθεί ότι το κάστρο χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό μνημείο με υπουργική απόφαση του 1880. Ο δρόμος προς το κάστρο έχει ασφαλτοστρωθεί. Ωστόσο, στις 17 Ιανουαρίου γίνεται ο πανηγυρικός Εσπερινός με όλους τους κατοίκους και ακολουθεί κοπή της πίτας. Στήλος γέγονας ορθοδοξίας της δόγμας υποστηρίζων την Εκκλησία Ιεράρχα Αθανάση. Σύμφωνα με το έθιμο, όλοι οι κάτοικοι των λιμεναρίων αλλά και πολλοί κάτοικοι των υπόλοιπων χωριών του νησιού ανεβαίνουν στο κάστρο την παραμονή του Αγίου Αθανασίου για τον Εσπερινό, με τον κόσμο να γεμίζει ασφυκτικά τον οικισμό, ενώ ακολουθεί τρικούβερ το γλέντι. Είμαστε στον ορεινό οικισμό κάστρο λιμεναρίων, στο κάστρο του λιμεναρίων. Σε αυτόν τον οικισμό τώρα η πρόσβαση ολοκληρώθηκε. Τώρα έχουμε δευτερεύουσες λειτουργικές ανάγκες, τις οποίες προσπαθούμε σιγά σιγά μία-μία να καλύψουμε. Τα σπίτια των κατοίκων του οικισμού γεμίζουν από φίλους και γνωστούς, με το γλέντι να κρατάει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Την επόμενη μέρα, ανήμερα της εορτής του Πολιούχου των Λιμεναρίων Αγίου Αθανασίου, τελείται θεία λειτουργία με την παρουσία πλήθος κόσμου αλλά και επισήμων. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαΐστρου, προσιλωμένος στη διατήρηση της λαϊκής μας παράδοσης και πολιτιστικής κληρονομιάς, πραγματοποίησε την αναβίωση του εθίμου «Τάξιμο στον Άγιο Αθανάσιο», που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Μαΐστρου στην Αλεξανδρούπολη. Ήταν πολύ ωραία, γίνονται έτσι κάθε χρόνο, να έχει όλος ο κόσμος υγεία. Το έθιμο αυτό θέλω να πω και πραγματικά ευχαριστώ τον κόσμο, όλους τους κατοίκους του Δημοτικού Διαμερίσματος Μαΐστρου, που παρά τις δυσκολίες της εποχής στηρίζουν το έθιμο αυτό. Γιατί είναι οικονομικά, γίνεται από τους κατοίκους του οικισμού που με την οικονομική τους ενίσχυση. Πραγματικά τους ευχαριστούμε και δείχνουμε τον τρόπο τους ότι θέλουν να συνεχίσουμε και να αναβιώνουμε το έθιμο αυτό. Η ιστορία του εθίμου κρατάει από το 1926. Το τάξιμο του Αγίου Αθανασίου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μαΐστρου αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα λαϊκής λατρευτικής εκδήλωσης με βαθιές ρίζες και παλαιότητα τις θρησκευτικές παραστάσεις. Όμως η μακροβιότητα του εθίμου συνέτεινε και το ότι είχε και έναν ψυχαγωγικό και συμποσιακό χαρακτήρα. Οι κάτοικοι του Μαΐστρου από την Ένω της Ανατολικής Θράκης, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των πιο ηλικιωμένων κατοίκων, τιμούσαν τον Άγιο Αθανάσιο με κουρμπάνι σε παρεκκλήση του Αγίου έξω από το χωριό του. Ο Άγιος Αθανάσιος είναι μια γιορτή εδώ πέρα στο χωριό του Μαΐστρου, που το τιμούν όλοι οι χριστιανοί ορθόδοξοι, και πάντοτε ερχόμαστε και βρισκόμαστε πάντοτε κοντά στο χωριό και στον Άγιο Αθανάσιο και γενικά σε όλους τους κατοίκους του Μαΐστρου, που πάντοτε το γιορτάζουν γιατί τον έχουμε προστάτη του χωριού. Ναι, κάθε χρόνο γίνεται αυτό το έθιμο που το φέρανε οι παππούδες μας από την Ανατολική Θράκη και το συνεχίζει η νεολαία με πολύ καλά πράγματα εδώ. Ωραία είναι, χρόνια πολλά σε όλους. Όλα όμορφα. Έρχεστε κάθε χρόνο εδώ? Ναι, είμαστε από εδώ ντόπιες, οπότε φυσικά και ερχόμαστε.